Να υποδεχτούμε όλοι μαζί να καλημερίσουμε τον κύριο Δρίτσα. Τον κύριο Θόδωρο Δρίτσα. Κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Και πρόσωπο της ημέρας. Και πρόσωπο της ημέρας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Κοτροκόη, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Σαραντάκο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Τώρα να το ρωτήσω έτσι όπως το αισθάνομαι για σας. Γιατί είστε ένα σοβαρό πολιτικό πρόσωπο. Τι νόημα έχει αυτή η δήλωση ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη. Κύριε Παυλόπουλε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγηθώ και οι συναδελφοί σας. Πραγματικά λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι και για όσους αναστατώθηκαν και πικράθηκαν και για το άλλο δεν ενδιαφέρομαι να γίνομαι πρόσωπο της δημοσιότητας έτσι για λόγους αρνητικούς κυρίως, αλλά και για κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να αυτό η ερμηνεία που έχει δοθεί στα όσα είπα, παρόλο ότι έχω την ευθύνη γιατί δεν ήταν μια διατύπωση πλήρης και ήταν με πολύ ελλειπτικό τρόπο, αφαιρετικό τρόπο διατυπωμένη και προφανώς έχω την ευθύνη. Εν τούτης, η συνολική μου πολιτική διαδρομή είναι γεμάτη από την συνεχή και σταθερή αντίθεσή μου και όχι μόνο εγώ αλλά και στον πολιτικούς χώρους που ανήκα όλες αυτές τις δεκαετίες, την πλήρη πολιτική μου και ηθική αντίθεση απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν που είπα, το κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη, συνδέεται με την πορεία του λόγου στην συνέντευξη στο κανάλι 1 του Πειραιά. Ναι. Δεν έχει αυτό το νόημα. Αν ήταν να πω αυτό που μου προσάπτει η Νέα Δημοκρατία και άλλοι του δημόσιου λόγου, θα έλεγα δεν έχει τρομοκρατήσει η 17 Νοέμβρη. Εγώ είπα κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, που σημαίνει διατύπωσα με ελλειπτικό τρόπο λέω και πάλι αυτό που πιστεύω, ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε, δεν φοβήθηκε, ότι δεν πέρασε η τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το αληθές νόημα, όχι των όσων είπα ή δεν είπα ή να το ανασκευάσω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά της αξιολόγησής μου και της άποψής μου, όχι ειδικά για τη χθεσινή συνέντευξη, γενικά. Και επίσης δεν προσέβαλα καθόλου τη μνήμη νεκρών, το αντίθετο. Αυτό θα σας πούν όμως, θα σας πούν ότι σε αυτή την ελλειπτική διατύπωση δεν είχατε στο μυαλό σας ότι οι οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος, οι οικογένειες ανθρώπων που δεν εκπροσωπούσαν εν πάση περιπτώσει το σκληρό σύστημα, το απάνθρωπο, την απάνθρωπη εξουσία, τη χούντα ή τους βασανιστές κτλ. Οι οικογένειες που είναι ανάμεσά μας. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αγανακτώ και εξίσταμαι για κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτή είναι η παράδοσή μου και η οικογενειακή μου και η πολιτική. Ακόμα και αν είναι ο σκληρότερος εχθρός και αντίπαλος ή οτιδήποτε. Ήταν ανάγκη να επικαλεστώ τέτοια πράγματα στη χθεσινή συνέντευξη. Έχω αγανακτήσει ad hoc όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, έχω θυμώσει και αυτό που λίγο πριν στη συνέντευξή μου είχα πει είναι ακριβώς αυτό. Και τιμώντας τα μνήματα, τα θύματα και τιμώντας και κατανοώντας και τους συγγενείς και τους φίλους τους. Είχα πει ότι μου είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται στην ειδησιογραφία. Μου είναι απόλυτα κατανοητό και οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων αλλά και τα μέλη της παράταξης, γιατί κατά κύριο λόγο ήταν θύματα που ανήκαν στη δεξιά παράταξη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ναι. και η παράταξη κατανοώ και τον θυμό και την αγανάκτηση, σήμερα θα προσθέσω και όπου υπάρχει ενδεχομένως την αίσθηση μιας ανάγκης δικαίωσης και εκδίκησης ακόμα. Κύριε Δρίτσα, αυτό που επειδή από χθες αντιπαρέθεσα σε αυτό ήταν ότι αυτά είναι απολύτως κατανοητά. Κατανοητό όμως δεν είναι
μια κυβέρνηση, ένα κράτος να λειτουργεί εκδικητικά. Τα είχα πει αυτά λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα πριν στη συνέντευξή μου. Mm. Αν αυτό δείχνει ασέβεια προς τα θύματα, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αυτό που καταλάβαμε και χθες με την εξήγηση που δώσατε λίγο αργότερα ουσιαστικά είναι ότι είπατε ότι επειδή η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αφορούσε συγκεκριμένους στόχους, δεν υπήρξε φόβος στην κοινωνία που λέμε από το κοινό έγκλημα. Ναι, αυτό καταλάβαμε. Αυτό λέω, απλά θα το διατύπωνα. Πάνω σε αυτό, αν ήθελα να πω κάτι τέτοιο, θα το διατύπωνα ότι 17 Νοέμβρη δεν τρομοκράτησε την κοινωνία. Ναι, απλώς κύριε Δρίτσα, υπήρχαν και, ξέρετε, πέρα από τους συγκεκριμένους στόχους, έχασαν τη ζωή τους και άνθρωποι οι οποίοι... Δεν σας ακούω καλά, κύριε Κοτροκόη. Λέω ότι από τη δράση της οργάνωσης αυτής έχασαν τη ζωή τους και ανυποψίαστοι πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με τον αρρωστημένο ιδεολογικό προσανατολισμό της οργάνωσης. Δηλαδή, είχαμε και παράπλευρες απώλειες. Και ακούγοντας... Οι παράπλευρες απώλειες ανθρώπινες ζωές είναι και οι μη παράπλευρες πάλι ανθρώπινες ζωές. Ναι, αλλά επειδή το πηγαίνετε, επειδή λέτε ότι οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι. Στην όλη μου ανθρώπινη συγκρότηση, αλλά και στην πολιτική μου συγκρότηση, θεωρώ αδιανόητο πολιτικά και ανθρώπινα κάποιος να αυτοχρίζει τον εαυτό του σε τιμητή, τιμωρό και εκτελεστή εν ώψη των όποιων ιδεών του. Ναι. Αυτή είναι κέρια αντίθεσή μου με την τρομοκρατία. Θεωρείτε, κύριε Δρίτσα, ότι εκδικείται η πολιτεία επειδή είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση η συντηρητική παράταξη? Είπατε κάτι τέτοιο πριν. Είναι η δεξιά παράταξη που πάντα ρέπει προς την πολιτική εκμετάλλευση με ανευθυνότητα, απόλυτη ανευθυνότητα, προς την πολιτική εκμετάλλευση και της τρομοκρατίας και πολλών άλλων πραγμάτων σε βάρος των πολιτικών της αντιπάλων, αντί να λύσει ζητήματα επί τη βάση των αρχών του κράτους δικαίου. Θύμισα και στην ίδια τη συνέντευξη ότι αυτή η ίδια παράταξη κατηγόρησε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη και μετά τον Περικλή Κοροβέση. Και τώρα η κυρία Πελώνη λέει αυτόκλητο συνήγορος του Κουφοντίνα, ο Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δηλητηριώδη και ενισχυτικά φαινόμενα. Και η κυβέρνηση λέει δεν εκβιάζεται, δεν μπορεί να εκβιαστεί από κανέναν. Mm-hmm. Το είναι μια ανοησία. Εσείς στην επιλογή του Κουφοντίνα δεν αναγνωρίζετε στοιχεία εκβιασμού? Γιατί για την τακτική της κυβέρνησης μιλήσατε. Στην τακτική, στην επιλογή του Κουφοντίνα. Γιατί και επί των ημερών σας είχε κάνει απεργία πείνας. Δεν μπορώ να μπω στα κίνητρα. Κύριε Παυλόπουλε, δεν σας ακούω. Λέω, το ακούσατε όπως το ερώτημα. Αν αναγνωρίζετε στην επιλογή Κουφοντίνα στοιχεία εκβιασμού. Ναι, ακόμα και αν είναι έτσι, που δεν μπορώ να μπω εγώ στα κίνητρα του καταδικασμένου ισοβήτη Κουφοντίνα, ποια είναι τα κίνητρα. Έχει θέσει τα ζητήματα κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του όπως προβλέπονται από τον νόμο κλπ. Αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και αν ο Κουφοντίνας θέλει να εκβιάσει, κανένα κράτος δεν μπορεί να επικαλείται ότι εκβιάζεται ή δεν εκβιάζεται. Είναι άλλος ο ρόλος του κράτους δικαίου. Mm-hmm. Να επιλύει ζητήματα και όχι να επιμένει σε μία αδιέξοδη, ανόητη και τελικά επικίνδυνη στάση της, να επιδείξει πυγμή το κράτος. Η ισχύς του κράτους δεν έχει να κάνει με την πυγμή. Είναι άλλα πράγματα, τα μπερδεύουμε. Μάλιστα. Με τον πρώην Πρωθυπουργό επικοινωνήσατε, κύριε Δρίτσα, ή ο πρώην Πρωθυπουργός με εσάς χθες να σας ζητήσει εξηγήσεις για την πράγματι περίεργη και, όπως είπατε και εσείς, λανθασμένη δήλωση που κάνατε χθες. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ, αν επικοινωνήσατε. Αν θέλετε, το επαναλάβετε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, επικοινώνησε μαζί σας χθες για να ζητήσει διευκρινήσεις επί της λανθασμένης δήλωσης. Όχι, δεν επικοινώνησε, το κόμμα επικοινώνησε. Ναι, και η κοινοβουλευτική ομάδα επικοινωνήσαμε, δηλαδή και εγώ επικοινώνησα. Ο κύριος Τσίπρας όχι, δεν έχει επικοινωνήσει, αλλά
είμαστε σε διαρκή επικοινωνία έτσι κι αλλιώς για είτε απευθείας είτε μέσω του γραφείου του και των εκπροσώπων του. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που ονομάτιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Κυρίως είχε υιοθετήσει αυτή την εκδοχή ο πρώην συγκυβερνήτης σας, ο κύριος Καμένος, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι. Ακόμα και έτσι να είναι, πράγματι έχει γράψει ένα βιβλίο. Ναι, ο κύριος Καμένος ήταν Νέα Δημοκρατία. Ποτέ, και ήταν μέσα στο κλίμα της Νέας Δημοκρατίας τότε, και ποτέ δεν βγήκε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να του πει τι είναι αυτά που λες. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.